Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Γεια σας αγαπημένοι μου τηλεθεατές, καλώς ορίσατε και σήμερα στο Εύκολα και Σπιτικά. Τρεις συνταγές και πάλι σήμερα και θα ξεκινήσουμε με πρώτον πιάτον, έναν coleslaw, το οποίο είναι νηστίσιμο γιατί αντί μαγιονέζα θα χρησιμοποιήσουμε ταχίνι. Θα συνεχίσουμε με το γαλλικό μπέργκερ και ο λόγος που το λέω γαλλικό μπέργκερ γιατί θα το συνοδέψουμε μαζί με κρεμμύδια καραμελωμένα και τυρί μπρι, πολύ ωραίο, μείνετε να το δείτε. Και θα τελειώσουμε με έναν πάρα πολύ εύκολο κέικ έτσι της εποχής, φτιαγμένο με πορτοκάλι, καρύδια και σταφίδες. Μείνετε μαζί μου για όλες τις συνταγές. Και πάμε τώρα να φτιάξουμε το coleslaw, το νηστίσιμο, γιατί αντί η μαγιονέζα ή η sour cream που χρησιμοποιούμε κλασικά μέσα στο coleslaw, θα χρησιμοποιήσουμε ταχίνι. Και δώστε λίγη προσοχή όμως στις αναλογίες του σος. Άρα, για να μετρήσουμε, βάζουμε τον μπολ που θα κάνουμε την ανάμιξη του σος μας πάνω στην ηλεκτρονική ζυγαριά, μηδενίζω και μετρώ τώρα το ταχίνι μου. Ακατέργαστον ταχίνι θέλουμε 80 γραμμάρια. Το επόμενο υλικό είναι το μέλι και θα χρησιμοποιήσουμε αρκετό, πάλι 80 γραμμάρια. Οπότε, έτσι όπως είναι τον μπολ πάνω στην ηλεκτρονική ζυγαριά, την μηδενίζω και μετρώ 80 γραμμάρια μέλι. Και ξέρω ότι είναι πολύ το μέλι μας και νομίζετε ότι θα είναι πολύ γλυκό, αλλά μην ανησυχείτε γιατί θα βάλουμε ένα άλλο υλικό τώρα που έτσι θα μπαλανσάρει λίγο την γλυκάδα από το μέλι, που είναι το λευκό ξύδινι του μυλόξιδο. Μπορούμε να βάλουμε τώρα έτσι 50 γραμμάρια, άρα μηδένισα τη ζυγαριά μου και μετρώ 50 γραμμάρια μυλόξιδο. Και επόμενο υλικό που χρειάζεται, γιατί πρέπει να αραιώσουμε και το ταχύνι μας έτσι αρκετά, είναι το ζεστό νερό, οπότε θέλω έτσι 100 γραμμάρια ζεστό νερό. Και τώρα δεν χρειαζόμαστε πια τη ζυγαριά μας, γιατί έχουμε τελειώσει με το μέτρημα. Θέλουμε μόνο να βάλουμε μέσα στο σος μας έτσι αλάτι, ένα κουταλάκι και μισό κουταλάκι πιπέρι. Και ο καλύτερος τρόπος να αναμίξουμε το σος μας είναι ένα σύρμα σαν αυτό, έτσι. Και χτυπάμε σιγά σιγά στην αρχή. Και η ταχίνη, όσο τη χτυπάμε έτσι μαζί με το νερό και το ξύδι, αρχίζει έτσι να πίζει ελαφρά. Δεν θέλουμε πολύ πηχτά, έτσι. Και το σος μας τώρα είναι έτοιμο και ξέρω ότι είναι περισσότερο από όσο θα χρειαστούμε τώρα για την coleslaw. Άρα το μεταφέρω σε ένα βαζάκι. Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστούμε έτσι περίπου το 1/3 της ποσότητας. Οπότε να το έχουμε στο ψυγείο να το χρησιμοποιήσουμε για άλλες περιπτώσεις, γιατί τώρα που είναι νηστείες, τα νηστίσιμα τα σος χρειάζονται συνέχεια. Και τώρα για την ανάμιξη και τα χορταρικά που θα χρειαστούμε για την coleslaw φυσικά είναι το τριμμένο καρότσο και προσέξτε το κόβω στη χοντρή πλευρά του τρίφτη γιατί όταν είναι πολύ έτσι ψηλό τριμμένο κατεβάζει πολλά νερά και δεν θέλουμε να κάνει αυτό. Επόμενο υλικό είναι το κόκκινο λάχανο. Μ' αρέσει πάντα να βάζω το κόκκινο λάχανο μέσα στο coleslaw γιατί δίνει έτσι περισσότερο χρώμα και ζωντάνια σε αυτήν τη σαλάτα. Και το λευκό το λάχανο ή λευκό γκραμπί. Και πάμε τώρα να αναμίξουμε το σος μας μαζί με τα λαχανικά μας, έτσι μέσα το σος. Έναν καλό ανακάτεμα και πάντα λέω για τις σαλάτες, ο καλύτερος τρόπος είναι τα χέρια μας, οπότε πλύνετε καλά τα χέρια και κάνετε έτσι το ανακάτεμα σας, έτσι. Με τα δάχτυλα είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να πάει παντού. Όμορφα, ομοιόμορφα το σος, έτσι χωρίς να σπάσουμε και τα λαχανικά, τα χόρτα μας. Λοιπόν, και σε έναν ωραίο μπολ σερβιρίσματος που όπως βλέπετε έχω στρώσει με τρυφερά φύλλα κυπριακό μαρούλι, μεταφέρω τη σαλάτα μας. Και η όμορφη ανοιξιάτικη και νηστίσιμη σαλάτα μας είναι έτοιμη να τη σερβίρουμε. Νηστίσιμο coleslaw ό,τι πρέπει. Η σαλάτα coleslaw. Πάμε να μάθουμε περισσότερα για αυτήν την νόστιμη και δροσερή σαλάτα.
Σαλάτα Coleslaw. Η γευστική σαλάτα Coleslaw είναι μια υπέροχη σαλάτα με καρότο, λάχανο και μαγιονέζα. Είναι απλή, γευστική, γρήγορη και αρέσει σε πολλούς. Η εν λόγω σαλάτα ήταν γνωστή από την Ολλανδική κουζίνα τον 18ο αιώνα ως μια σαλάτα με ντρέσινγκ από λιωμένο βούτυρο, ξύδι και λάδι, αλλά έγινε δημοφιλής στην Αμερικάνικη κουζίνα. Ο όρος Coleslaw εμφανίστηκε τον 20ο αιώνα ως μερική μετάφραση του Ολλανδικού Coleslaw. Βραχυγραφία για το Coleslaw, που σημαίνει λαχανοσαλάτα. Τη συνταγή μετέφεραν στη Νέα Υόρκη Ολλανδοί θαλασσοπόροι, οι οποίοι μάλιστα εγκαταστάθηκαν στο Μανχάταν και το ονόμασαν Νέο Άμστερνταμ. Αυτοί μετέφεραν μαζί τους την αγαπημένη του συνταγή για την παγωμένη σαλάτα με λάχανο. Και πάμε τώρα να φτιάξουμε τα πολύ ωραία γαλλικά μπέργκερς. Και λόγω που τα λέω γαλλικά μπέργκερς, γιατί θα βάλουμε από πάνω καραμελωμένα κρεμμύδια και τυρί μπρι, που η προέλευση του είναι η Γαλλία. Οπότε το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω τώρα είναι να καραμελώσω πρώτα τα κρεμμύδια μας. Οπότε μέσα σε ένα κατσαρολάκι, έτσι σαν αυτό, σε δυνατή φωτιά, θα βάλω μία κουταλιά ελαιόλαδων, όχι περισσότερη, γιατί δεν θέλουμε να είναι πάρα πολύ παχυντικά τα κρεμμύδια μας. Και ρίχνουμε μέσα στο ζεστό λάδι τα κρεμμύδια. Αυτό είναι ένα κρεμμύδι, το οποίο έχω κόψει σε ροδέλες. Και θα προσθέσουμε επίσης λίγο πιπέρι, έτσι πολύ λίγο, αλατάκι, περίπου μισό κουταλάκι και δύο κουταλάκια ζάχαρη. Έναν ανακάτεμα τα κρεμμύδια μας έτσι με τη σπάτουλα σιλικόνης. Και τώρα απλά θα χαμηλώσω τη φωτιά, να τη βάλω έτσι στο 4, δηλαδή από το 16 τη χαμηλώνω στο 4 και τα αφήνω έτσι να σιγοβράσουν και συνεχίζω να φτιάξουμε τώρα τα μπέργκερ μας. Για τα μπέργκερ μας θα χρησιμοποιήσω χοιρινό κιμά, που όπως ξέρετε όσοι με παρακολουθείτε, για μένα είναι ο αγαπημένος μου κιμά, γιατί είναι το κρέας της Κύπρου. Το χοιρινό για μένα είναι το κυπριακό κρέας που μου αρέσει πάντα να χρησιμοποιώ σε ό,τι φτιάχνω και τα μπέργκερ είναι ιδιαίτερα νόστιμα με τον κυπριακό χοιρινό κιμά. Οπότε βάζω τον κιμά μας μέσα στο μπολ, θα ρίξω μέσα έτσι για γεύση λίγη μουστάρδα, γιατί πάντα βάζοντας τη μουστάρδα μέσα στον μπέργκερ το κάνει πάρα πολύ νόστιμο. Εδώ από μπαχαρικά έχω αλάτι και λίγο chili powder. Έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ λίγο γιατί καίει πολύ. Αντί πιπέρι βασικά βάζω chili έτσι για να το δώσω μια παραπάνω, το κάνω λίγο περισσότερο hot. Αν σας ενοχλεί ή το φοβάστε, χρησιμοποιήστε πιπέρι. Καλύτερα αν το έχετε έννοια. Απλά εμάς στο σπίτι με τα καυτερά έχουμε μανία, γι' αυτό προτιμούμε πάντα το chili. Και επίσης έναν αυγό, το οποίο είναι αυτό που θα μας κρατήσει μαζί τον κιμά στο ψήσιμο για να μην σπάζει έτσι το μπέργκερ μας. Λοιπόν, και για να ζυμώσουμε τον μπέργκερ, εγώ τώρα θα βάλω τα γαντάκια μου, τα οποία δεν μου αρέσει πάρα πολύ να τα χρησιμοποιώ, όπως ξέρετε, αλλά άμα είναι για κιμά, δεν σε επιβάλλεται. Λοιπόν, και έναν ανακάτεμα έτσι. Δεν ζουλίζουμε πάρα πολύ, γιατί μην μου επιτακώσετε τα μπέργκερ, τα θέλουμε έτσι ανάλαφρα. Οπότε έτσι έναν ανακάτεμα απλά να ενωθούν τα υλικά μας μαζί. Χωρίς όπως είπαμε να πολύ ζουλίζουμε ή να πιταγώνουμε. Και είμαστε έτοιμοι τώρα να ψήσουμε στο αντικολλητικό τηγάνι. Και εγώ η αλήθεια, όταν θα φτιάχνω μπέργκερ, μου αρέσει να χρησιμοποιώ αυτήν την μόλα, την οποία δεν ξέρω αν μπορείτε να βρείτε στην Κύπρο. Τέλος πάντων, εγώ την παραγγέλνω από το εξωτερικό, από έναν website που ονομάζεται Lakeland, αν σας ενδιαφέρει. Βασικά, το τι κάνω είναι, μ' αρέσει πάντα τα μπέργκερ μου να είναι όλα τα ίδια. Και είναι ευκολία κιόλας, γιατί ξέρω ότι εξασφαλίζω το σωστό μέτρημα. Νομίζω πρέπει και στα εστιατόρια να χρησιμοποιούν αυτό για να έχουν έτσι έλεγχο της ποσότητας, φαντάζομαι. Λοιπόν, και στο αντικολλητικό τηγάνι μας βάζω τον μπέργκερ έτσι, εδώ για να ψηθεί. Λοιπόν, ένα ανακάτεμα έτσι τα κρεμμύδια μας, τα οποία καραμελώνονται σιγά σιγά και τα μπέργκερ μας εδώ στο αντικολλητικό τηγάνι. Θέλω να τα σκεπάσω με το κάλυμμα του τηγανιού μου και ο λόγος που το κάνω αυτό είναι για να παγιδεύσω τη θερμότητα μέσα στο τηγάνι μου και να ψηθούν και τα μπέργκερ μου ομοιόμορφα και εσωτερικά. Θα προσπαθήσω μόνο μία φορά να τα γυρίσω, άρα υπολογίστε θα χρειαστούμε 5 με 6 λεπτά τη μια πλευρά, 5 λεπτά την αντίθετη πλευρά. Και θα δείτε και σε ποια φάση θα βάλουμε το τυρί και τα κρεμμύδια πάνω.
Και είμαι έτοιμη τώρα να βάλω πάνω στο μπέρκερ μου το τυρί για να λιώσει. Οπότε θα κόψουμε το τυρί μας έτσι το μπρί σε φετούλες και τα βάζω πάνω από τα μπέρκερ μου. Και υπολογίστε τώρα ότι έμειναν 3 λεπτά για να τελειώσουν τα μπέρκερ, οπότε έτσι όπως είναι ζεστά και ψήνονται, θα τα καλύψω με το κάλυμα του τηγανιού και ο λόγος που το κάνω είναι για να λιώσει το τυρί έτσι ωραία πάνω από τα μπέρκερ. Βέβαια, απ' την άλλη θέλω να ξατμίζονται και λίγο τα νερά, άρα έτσι να το κλείσουμε και αφήνουμε λίγο ανοιχτό. Έτσι όμως εξασφαλίζουμε ότι θα λιώσουν πολύ ωραία το τυρί πάνω από τα μπέρκερ. Και επειδή σχεδόν είναι έτοιμα, πάμε τώρα να ετοιμάσουμε τα ψωμάκια μας. Δύο έτσι ωραία φρέσκα μαλακά και μεγάλα ψωμάκια για μπέρκερ. Με έναν καλό μαχαίρι ψωμιού κόβουμε τα ψωμάκια μας από τη μέση. Και με λίγη μαγιονέζα αλείφουμε τα ψωμάκια. Και φυσικά κέτσαπ. Λοιπόν, που έλειωσε πολύ ωραία το τυρί. Άρα κλείνω τώρα τη φωτιά και μεταφέρω τα ωραία ζουμερά μπέρκερ πάνω στο ψωμάκι. Και ώρα τώρα να μοιράσουμε τα καραμελωμένα κρεμμύδια πάνω από κάθε μπέρκερ. Λοιπόν, προσέξτε ότι οι ποσότητες που έχω δώσει για σήμερα είναι για 2 μπέρκερ. Αν έχετε περισσότερα άτομα, μπορείτε να πολλαπλασιάσετε φυσικά. Επίσης, λίγη ντομάτα, μαρουλάκι. Και φυσικά, για μένα πάντα το αγκουράκι ντουρσί, δεν λείπει από τον μπέρκερ. Κομμένο έτσι σε λεπτές φετούλες. Και πάμε τώρα απλά να κλείσουμε. Λοιπόν, και για να παρουσιάσω τα μπέρκερ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και τα βλέπω πάρα πολύ τώρα σε και εστιατόρια και ειδικά στο εξωτερικό, που τα βάζουν έτσι πάνω σε ξύλινα, πώς τα λέμε, σανιδάκια, έτσι, πολύ όμορφα ξύλινα σανιδάκια. Αντί για όταν το γλυφίδι να τα κρατήσει μαζί, προτιμώ να χρησιμοποιήσω αυτόν το μαχαίρι για στέικ, οπότε μπορεί ο καθένας να μοιράσει τον μπέρκερ του. Έξτρα κέτσαπ και μαγιονέζα και πάμε τώρα να σερβίρουμε και coleslaw που φτιάξαμε προηγουμένως μέσα σε αυτά τα μπολάκια. Και τα φανταστικά γαλλικά μπέργκερς μας με τυρί, μπρί και καραμελωμένα κρεμμύδια είναι έτοιμα. Και πιστέψτε με, είναι έναν εξαιρετικό κυριακάτικο φαγητό που δεν έχει κανένα που δεν πρόκειται να του αρέσει. Ειδικά και αυτή η παρουσίαση. Τα κρεμμύδια, πόσο ωφέλιμα είναι. Πάμε να μάθουμε περισσότερα. Κρεμμύδια. Γνωρίζατε ότι τα ομά κρεμμύδια, εκτός από το να προσθέτουν γεύση στα πιάτα μας, έχουν και μοναδικές θεραπευτικές και αντιβακτηριακές ιδιότητες που καθαρίζουν και αποτοξινώνουν το σώμα μας, ενώ μας προστατεύουν και από σοβαρές νόσους. Μάθετε λοιπόν ότι τα κρεμμύδια είναι ισχυρές υπερτροφές με αντικαρκινικές, αντιϊικές, αντιβακτηριακές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες, αφού είναι γεμάτα με ωφέλιμα θρεπτικά συστατικά και ενώσεις. Μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου του καρκίνου, ενώ η τακτική κατανάλωσή τους βοηθά στην αποτοξίνωση πιθανών καρκινογόνων ουσιών από τον οργανισμό.
Μειώνουν επίσης σημαντικά την υψηλή αρτηριακή πίεση, ενώ βοηθούν και στο διαβήτη, αφού η κατανάλωσή τους μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένα επίπεδα γλυκόζης. Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Και ώρα τώρα να φτιάξουμε το πολύ ωραίο και σιροπιαστό μας κέικ. Και η εκτέλεση είναι πάρα πολύ εύκολη, γιατί θα χρειαστούμε μόνο έναν μπολ και έναν σύρμα. Οπότε, χωρίς κάποια συγκεκριμένη σειρά, να ρίξουμε όλα τα υλικά μας μέσα σε αυτόν τον μπολ. Βάζουμε το αλεύρι μας, θέλουμε γιαούρτι στραγγιστό, ζάχαρη, φυτικό βούτυρο, ξύσμα φλούδαν από έναν πορτοκαλί, και θα γίνει πολύ ωραίο πορτοκαλένιο για αυτόν τον λόγο το κέικ μας. Επίσης θέλουμε 3 αυγά. Και ένα κουταλάκι baking powder. Και έτσι καλά γεμάτον. Αρχικά ανακατεύω με τη σπάτουλα σιλικόνης, έτσι για να ενωθούν τα υλικά μου. Και όταν γίνει η αρχική ανάμιξη, συνεχίζω έτσι με το σύρμα. Και όταν έχουμε έτσι αυτή την υφή, ρίχνουμε μέσα τις σταφίδες μας και τα καρύδια. Τα καρύδια έτσι, το πολύ να τα κόψουμε από τη μέση, όχι περισσότερο, γιατί έτσι είναι, εμένα μου αρέσει να τα νιώθω έτσι ωραία μεγάλα μέσα στο κέικ. Ένα ανακάτεμα πάλι με τη σπάτουλα για να πάμε παντού. Και έτοιμη τώρα να μεταφέρω το μείγμα μας σε ένα ορθογώνιο ταψί, τη βάση του οποίου στρώνουμε με λαδόχαρτο. Και το κέικ μας είναι έτοιμο να πάει στο φούρνο τώρα. Θα ψήσουμε σε θερμοκρασία 160 βαθμούς στον αέρα, στο μεσαίο ράφι του φούρνου μας. 10 λεπτά πριν να περάσει ο χρόνος ψήσιματος του κέικ, θα συνεχίσουμε να φτιάξουμε το σιρόπι μας, το οποίο θέλουμε να είναι ζεστό, για να περιχύσουμε με ζεστό σιρόπι το ζεστό κέικ. Και το κέικ μας έχουν μείνει μόνο 5-10 λεπτά έτσι για να τελειώσει, οπότε ώρα τώρα να φτιάξουμε το σιρόπι μας, γιατί το θέλω ζεστό την ώρα που θα βγάλω ζεστό το κέικ έξω από το φούρνο. Άρα βάζουμε μέσα νερό, ζάχαρη, λίγο κονιάκ και θέλουμε και φρέσκο χυμό πορτοκάλι. Και αυτό που περιμένω τώρα να γίνει είναι να δω το μείγμα αυτό να χογλάζει έντονα έτσι για ένα-δύο λεπτά και μετά θα το αποσύρουμε από τη φωτιά. Και το κέικ μας είναι έτοιμο, έτσι ωραίο, ζεστό, ζεστό. Και τι θέλω να κάνω τώρα είναι απλά να το χαράξω έτσι από τις άκριες του ταψιού μου, απλά για να βοηθήσω να εισχωρήσει μέσα το ζεστό σιρόπι. Και έτσι όπως είναι ζεστό το κέικ, καυτό το σιρόπι, το ραντίζω. Πολύ ωραίο ζουμερό και σιροπιαστό γλυκό είναι αυτό. Το βοηθούμε έτσι να τραβήσει το σιρόπι του, χαράζοντας έτσι γύρω-γύρω, για να μπει μέσα, έτσι να του δώσουμε πρόσβαση. Έτσι λίγο και από πάνω, ξανά για να το βοηθήσω να εισχωρήσει. Και δέστε πόσο γρήγορα έχει σχεδόν απορροφηθεί όλο το σιρόπι. Και τώρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε έτσι να τραβήσει καλά το σιρόπι του για να το βγάλουμε πάνω στο σανίδι για να το παρουσιάσουμε. Και αν προσέξετε, έχω έτσι ιδιαίτερη αγάπη στα σανίδια για να παρουσιάζουμε το φαγητό μας και ειδικά αυτά τα ορθογώνια κέικ. Το υπέροχο σιροπιαστό μας κέικ με πορτοκάλι, καρύδι και σταφίδες είναι έτοιμο να το σερβίρουμε.
Και το μενού μας της Κυριακής είναι έτοιμο. Θυμάστε, φτιάξαμε το πολύ ωραίο κόλσλο που αντί να χρησιμοποιήσουμε την παραδοσιακή μαγιονέζα, έχουμε χρησιμοποιήσει ένα πολύ ωραίο σος με ταχίνι, μέλι και λευκό ξύδι και είναι νηστίσιμο. Συνεχίζουμε με τα φανταστικά, λαχταριστά, γαλλικά μπέρκερς, όπως τα λέω, γιατί θυμάστε χρησιμοποιήσαμε καραμελωμένα κρεμμύδια και το ωραίο τυρί μπρι. Και για τέλος το σιροπιαστό μου κέικ με πορτοκάλι, καρύδια και σταφίδες και ένα κομματάκι εγώ δεν αντέχω να μην δοκιμάσω. Και να πούμε ότι τα σιροπιαστά αυτά κέικ είναι και πιο ωραία την επόμενη μέρα, γιατί όταν διατηρήσουμε στο ψυγείο έτσι παγώνουν ωραία και τραβούν το σιρόπι τους. Και λίγο πρέπει να δοκιμάσω. Ό,τι και να σας πω, πραγματικά είναι λίγο. Λοιπόν, πολύ ωραίες όλες οι συνταγές μας. Φτιάξτε τις και καλή όρεξη. Και ώρα τώρα για τις ερωτήσεις μας. Και στο τέλος κάθε εκπομπής απαντώ δύο από τις ερωτήσεις που μου στέλνετε εσείς οι τηλεθεατές στο blog μου, στο athinarecipes.com ή από το Facebook ή και από το Instagram. Και η πρώτη ερώτηση σήμερα είναι από τη φίλη Νάννα, η οποία με ρωτά στα cookies με καρύδα και κεράσι, μπορώ να αντικαταστήσω το βούτυρο με coconut oil και σε τι αναλογία? Η απάντηση, Άννα μου, είναι ναι, ότι μπορείς να αντικαταστήσεις και είναι στην ίδια ακριβώς αναλογία. Δηλαδή, όσο γράφει βούτυρο, να βάλεις και το ίδιο coconut oil. Και η επόμενη ερώτηση είναι από τη φίλη Μαρίνα και αφορά τα ατομικά milkshake με αναρίς που φτιάξαμε πριν λίγες εβδομάδες εδώ στο πρόγραμμα. Και η ερώτηση της Μαρίνας είναι τι φύλλο πρέπει να χρησιμοποιήσω για τα milkshake, τα ατομικά. Το φύλλο που χρησιμοποιούμε, Μαρίνα μου, είναι η σφολιάτα. Ξέρω ότι μπορεί να συγχυστείτε λίγο, γιατί στη φωτογραφία είναι, νομίζω έχει μια αντιρόπιτσα, οπότε μπορείτε να νομίζετε ότι είναι για αλμυρά, αλλά είναι, βασικά δεν έχει ούτε άλλας ούτε ζάχαρη αυτή η σφολιάτα, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για γλυκά και για αλμυρά, οπότε μην συγχυστείτε. Δεν είναι φύλλο του πακλαβά που χρησιμοποιούμε, προσεκτικά, είναι σφολιάτα. Και είπαμε, μη συγχυστείτε, αν δείτε αλμυρό έξω στο περιτύλιγμα, κάνει και για γλυκά και για αλμυρά. Οπότε είπαμε, φύλλο σφολιάτας. Αυτά από μένα για σήμερα. Φτιάξτε τις πολύ ωραίες συνταγές που είδαμε μαζί, γιατί είμαι σίγουρη θα σας αρέσουν και είναι και πάρα πολύ εύκολες, όπως είδατε. Εάν φτιάξετε οποιαδήποτε από τις συνταγές μας, είτε από το βιβλίο μου, είτε από το ιστοσελίδα μου, βγάστε φωτογραφία και ανεβάστε τα στο Instagram σας ή στο Facebook σας και χρησιμοποιήστε το hashtag εύκολα σπιτικά, οπότε έτσι μπορούμε όλοι να βλέπουμε τι έχετε φτιάξει. Και περιμένω και σχόλια σας και ερωτήσεις σας αν έχετε στο blog μου ή και από το Facebook ή και από το Instagram μπορείτε να μου στείλετε, γιατί τα βλέπω και προσπαθώ να σας απαντώ σχεδόν αμέσως. Αν θέλετε, κάνετε με like τη σελίδα μου στο Facebook και ακολουθήστε με και στο Instagram, αν θέλετε. Θα χαρώ πολύ και ραντεβού λοιπόν την επόμενη φορά για περισσότερες πολύ νόστιμες, εύκολες και σπιτικές συνταγές. Γεια σας!